Ελάτε τώρα να πάμε μέχρι το χαμόγελο του παιδιού. Το χαμόγελο του παιδιού στο Ηράκλειο. Ο Λευτέρης ο Κουμαντάκης και η κάμερα της εκπομπής Κρήτη σήμερα βρέθηκαν εκεί στις εγκαταστάσεις του χαμόγελου του παιδιού με αφορμή τον οικογενειακό εθελοντισμό. Το χαμόγελο του παιδιού το γνωρίζουμε όλοι. Όλοι γι' αυτό δουλεύουμε, γι' αυτό το χαμόγελο. Κάποιοι άνθρωποι όμως δουλεύουν λίγο παραπάνω. Για πάμε να το δούμε. Το δικό του λιθαράκι στο κύμα αλληλεγγύης που γιγαντώνεται το τελευταίο διάστημα βάζει ο οργανισμός του χαμόγελου του παιδιού στο Ηράκλειο, αποδεικνύοντας έμπρακτα, όπως έχει κληθεί άλλωστε πολλά χρόνια τώρα, πως βρίσκεται στο πλευρό οικογενειών και μικρών παιδιών που το έχουν ανάγκη. Αυτή τη φορά το μεγάλο στίχημα του χαμόγελου του παιδιού, η εβδομάδα οικογενειακού εθελοντισμού. Ήταν και ο λόγος που επισκεφθήκαμε το παράρτημα του οργανισμού στο Ηράκλειο για να διαπιστώσουμε τι ακριβώς θα κληθούν να κάνουν οι μικροί εθελοντές αλλά και οι γονείς τους κατά τις ημέρες του οικογενειακού εθελοντισμού. Τι σημαίνει οικογενειακός εθελοντισμός για το χαμόγελο του παιδιού? Ποια είναι η αξία του οικογενειακού εθελοντισμού? Η αξία του οικογενειακού εθελοντισμού και γενικά η αξία του εθελοντισμού είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για το χαμόγελο. Έχουμε τη χαρά για τέταρτη χρονιά να καλούμε οικογένειες να συμμετάσχουν εθελοντικά στο έργο μας. Γενικά εθελοντές και μικρούς και μεγάλους έχουμε συνεχώς κοντά μας και δεν θα γινόταν χωρίς τους εθελοντές. Θέλουμε λίγο απλά να προωθήσουμε αυτή την έννοια του οικογενειακού. Είναι οικογενειακή υπόθεση. Οπότε ανοίγουμε κάποιους χώρους δύο φορές το χρόνο για να μπορέσουν να έρθουν οι μεγάλοι μαζί με τους μικρούς, να τους δείξουμε έτσι να πάρουν μια γεύση εθελοντισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι συνολικά από το 2015 έως και το 2017 συμμετείχαν 648 μεγάλοι και μικροί στη συγκεκριμένη δράση, προσφέροντας την πολύτιμη βοήθειά τους στο έργο του οργανισμού, διαθέτοντας μόνο λίγες ώρες από το χρόνο τους για να βοηθήσουν παιδιά και οικογένειες που βρίσκονται ή απειλούνται να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας. Η προσφορά των εθελοντών στα κέντρα στήριξης παιδιού και οικογένειας είναι πολύ σημαντική, καθώς αναλαμβάνουν την τακτοποίηση όλων των ειδών που συγκεντρώνονται, την οργάνωση του χώρου και την προετοιμασία των πακέτων με τα τρόφιμα και τα υπόλοιπα είδη που θα δοθούν σε οικογένειες που έχουν ανάγκη. Έρχονται στο κέντρο στήριξης, που είναι ο διπλανός χώρος από εδώ που είμαστε, και εκεί μέσα θα μπορέσουν να βρουν και να τακτοποιήσουν όλα τα προϊόντα διαβίωσης που μας φέρνουν καθημερινά οι άνθρωποι, σχολεία, παιδικοί σταθμοί που τα συγκεντρώνουν. Και θα μπορέσουν έτσι να τα τακτοποιήσουν στα ράφια, να βάλουν τα μακαρόνια στα μακαρόνια, τα ρύζια στα ρύζια κτλ. Να δούμε ημερομηνίες λήξης, να ξεχωρίσουμε ρουχαλάκια, να γίνουν όλα έτοιμα και ίσως να ετοιμαστούν και κάποιες σακουλίτσες που θα πάνε μετά στις οικογένειες που στηρίζουμε. Η προσέλευση είναι μεγάλη. Στηρίζουμε πάνω από 200 οικογένειες. Είναι αριθμοί οι οποίοι αλλάζουν κατά περιόδους, όπως το γνωρίζετε κι εσείς. Είναι οικογένειες που μπορεί να έρχονται για πρώτη φορά, οικογένειες που μπορεί να στηρίζονται για αρκετό διάστημα. Πάντως, οι ανάγκες είναι μεγάλες. Κάτι για το οποίο συμβάλαμε και εμείς. Προσπαθήσαμε τουλάχιστον, φτιάχνοντας το δικό μας δέμα για μια οικογένεια στο Λασίθι. 28 πρώτη του 19. 28 δευτέρου του 19. Ωραία. Για χαρά είναι. Πολύ καλά είμαστε. 17. Λοιπόν, άλλο ένα οσπριάκι. Ένα ή δύο. Δεν παραλείψαμε βέβαια να ξαναγηθούμε στους χώρους του χαμόγελου του παιδιού στο Ηράκλειο και να ακούσουμε τους διασώστες της κινητής μονάδας υγείας. Και αυτός είναι ο επιτύχιος, ο σταθερός. Αυτή είναι η συσκευή ένσησης φαρμάκου. Είναι για στάνταρ, δηλαδή μπορεί να χορηγήσεις φάρμακο σε συγκεκριμένη δόση, όπως θες, με ποιο τρόπο θες. Και εδώ βλέπουμε, πέρα από τα μηχανήματα πούμε, που απαρτίζουν την κινητή μονάδα υγείας, βλέπουμε και τάπλετ μέχρι για τα μικρά παιδιά, τα οποία... Ναι, για τις διακομιδές των παιδιών. Για τις διακομιδές, ναι. Για να αισθάνεται λίγο καλύτερα το παιδί. Ναι, λίγο πιο οικείο το περιβάλλον τους. Κρατήσαμε φεύγοντας το μήνυμα των ανθρώπων που βρίσκονται στις επάλξεις καθημερινά και στο πλευρό όσων παιδιών και οικογενειών χρήζουν άμεση στήριξη. Και δεν ήταν άλλο από το όραμα όλων εκεί στον οργανισμό, δηλαδή το χαμόγελο κάθε παιδιού.